το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Της πίστης το σπηλιάρι. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, τον έσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μ' ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα να συντροφεύουν τις πρώτες ανάσεις τούτης εδώ της εκπομπής και να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλοι ένα και γύρω μας πληθαίνουν, συνεχίζουμε να συνοδοιπορούμε σε αυτήν την υπέροχη για εμάς, ελπίζουμε και για εσάς, ραδιοφωνική συναλληλία μέσα στου θέρους, το θυμίαμα, όπου κι αν μας ακούτε. Ευχόμαστε να δροσίζονται οι ψυχές σας και δεν υπάρχει καλύτερος τόπος για αυτήν την πνευματική δρόσο από τα Ερτζιανά του Θεού. Στέλνουμε λοιπόν σε εσάς τις ευχές μας και σε όσους διακονούν, ώστε αυτά όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνουν τη φωνή τους. Σε όλους αυτούς που διακονούν στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της πατρίδας μας, εκεί όπου έχουν ανοίξει διάπλατα αρκετές αγκαλιές και ακούτε τις εκπομπές μας, πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης υπάρχουν στο ομότιτλο ιστολόγιο. Εκεί θα βρείτε αρκετές εκπομπές για άμεση ακρόαση, για κατέβασμα στο δικό σας ηλεκτρονικό μέσο. Θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, το entofoti@yahoo.gr, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση δηλαδή. Πολλές οπτικοποιημένες εκπομπές και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται, βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί καταγράφονται, συνοδευμένα από τους λόγους τους θεοφώτιστους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Της πίστης στο σπηλιάρι, σε μια σπηλιά, θα βρεθούμε να ακούσουμε τα θαύματα και τα θαυμάσια του Αγίου Θεού μας. Λίγο πριν όμως, ας πάμε νοερός κάπου που αγαπάμε πολύ να βρισκόμαστε. Μετά από 3 ώρες ανέβασμα προς την κορφή της ψυχής μας, λίγο καιρό πριν, στη λεβεντόκορμη σκιά του Ταϊγέτου, σταθήκαμε να ξαποστάσουμε. 2407 μετράει σε ύψος η κορφή με το ξοκλήσι του προφήτη, το αηλιά, το καιροδαρμένο. Πάμε ως εκεί, σχεδόν 200 μέτρα βρισκόμαστε πριν την κορυφή. Σε υψόμετρο περίπου 2200 μέτρων. Περιοχή λέγεται Αθάνατη Ράχη. Αθάνατη Ράχη λέγεται αυτή η πλαγιά. Σημά σε μια οπή της γης, ένα μικρό άνοιγμα και ένα τόσο δα σπηλιάρι, μια μικρή σπηλίτσα. Μίσα που χωράει ένας άνθρωπος να μπει με προσπάθεια. Δίπλα στο σπηλιάρι μαρμάρινες πλάκες, μισοσπασμένες από τους καιρούς και τους θυμούς. Έγραψα τα ελληνικά και το γκέμα σε 7 χρόνους από οργή για τους αιώνες που δεν θα υπάρχουν. Κι άλλη μαρμάρινη πλάκα πιο δίπλα. Ελλάδα και ήλιο ο πρώτος να βλέπω. Έζησα έρημος και ισχυρός. Υπογραφή Λιαντίνης. Βρισκόμασταν όπως καταλάβατε στη σπηλιά όπου κοίτονταν για 7 χρόνια ο καθηγητής της φιλοσοφίας και συγγραφέας Δημήτριος Λιαντίνης. Ξαφανίστηκε την 1η Ιουνίου του 1998 και βρέθηκε τον Ιούλιο του 2005 σε αυτό το μικρό σπηλιάρι, σε αυτή τη σπηλιά.
Ανέβηκε στον αγαπημένο του τα ήγετο για να πεθάνει. Αυτοθέλητα έφυγε. Αφανίστηκε όπως έγραψε. Όρθιος, στιβαρός και περήφανος. Ετοιμάζοντας εκείνη την ώρα. Βήμα-βήμα ολόκληρη τη ζωή του που υπήρξε. Κυρίως, όπως ο ίδιος έλεγε, μια προσεκτική μελέτη θανάτου. Δίδασκε παντού και πάντοτε ότι δεν υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. Πίστευε στην αθανασία ως μνήμη και όχι σαν αιώνια και ατελεύτητη συνέχεια. Ένας γλυκός ύπνος, έλεγε, είναι ο θάνατος. Δεν χρειάζεται νομίζω να σχολιάσουμε το αν συμφωνούμε ή όχι με την διδασκαλία του. Και μόνο ο τίτλος της εκπομπής μας για όσους την ακούνε για πρώτη φορά φανερώνει το αν συμφωνούμε ή όχι μαζί του. Ας ξαναπάμε όμως εκείνες τις στιγμές που συναντηθήκαμε νοερός μαζί του, μαζί με τον καθηγητή εκεί στην αθάνατη ράχη του Ταϊγέτου. Το ηλιοβασίλεμα το μαγευτικό φώτιζε την κραυγή της αντίθεσης. Εδώ, στην αθάνατη ράχη, τελείωσε την επίγεια βιωτή του κάποιος που πολέμησε και επιχειρηματολόγησε στιβαρά και στεναρά εναντίον της μετά θάνατον ζωής, της αληθινής ζωής, μετά τη ζωή. Σιωπή και περισυλλογή, εδώ, στην αθάνατη ράχη. Προσευχή για την ψυχή του δούλου του Θεού Δημητρίου. Ξαφνικά ένας λογισμός μας κυρίευσε. Αχ, και να διάβαζε κάποιος το λιαντίνι εκείνες τις τελευταίες του στιγμές. Σημάς αυτό το μικρό σπηλιαράκι, μια σελίδα από το συναξάρι του καλοκαιρινού. Ιδίως εκείνο της τετάρτης ημέρας του Αυγούστου. Μια αληθινή ιστορία, η οποία έλαβε χώρα σε μια υγρή σπηλιά τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Στους χρόνους του μεγάλου διώκτη, του Δεκίου, αρχόταν, λέει, εκείνο το απόγευμα του Ιούνι, ο γέροντας Κλεόπας ο Ρουμάνος, ο ασκητής και ο Ιεραπόστολος. Και με το δικό του ξεχωριστό, ξέχυλο από διάκριση και από ανυπόκριτη αγάπη τρόπο, ξεκινούσε την αφήγηση μιας από τις πολλές πέρα για πέρα αληθινές ιστορίες του. Αυτές που συνήθιζε να λέει και να φοπλίζει, να μην χρειάζονται έπειτα βαθιστόχαστα φιλοσοφικά θεωρήματα και περισπούδαστες αναλύσεις. Μα μόνο δάκρυα να κυλούν λυτρωτικά μαζί με λέπια από τα μάτια. Αρχόταν, λέει, εκείνο το απόγευμα του Ιούνιου εδώ, στην αθάνατη ράχη. Είναι πολλά αυτά που καταφέρνει η ιερά φαντασία. Στεκόμαστε νοερός μαζί με τον γέροντα Κλεόπα, εδώ στην αθάνατη ράχη. Άκουσε το γέροντα για λίγο, αδελφέ μας Δημήτρη, και ύστερα δίδαξε ξανά στους μαθητές σου. Άκουμε την αθάνατη ψυχή σου, αδελφέ μας, και αποφάσισε έπειτα αν υπάρχει το μετά και αν όλοι αυτοί που προσδοκούν την Ανάσταση είναι πεπλανημένοι. Τώρα πλέον γνωρίζεις. Άραγε, μπορείς τώρα να πείσεις τον Κύριο να μας πέμψει το φτωχό Λάζαρο για να μας πει πως δεν πέθανε ο Θεός. Γέννη του. Από τις ιστορίες του γέροντος Κλεόπα, το δεύτερο μέρος σε μετάφραση του πατρός Δαμασκηνού Γρηγοριάτη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, διαβάζουμε για τους 7 Αγίους Παίδες από την πόλη Έφεσο, των οποίων η μνήμη εορτάζεται στις 4 Αυγούστου. Αρχίζει λοιπόν εδώ στην αθάνατη ράχη του Ταϊγέτου τη διήγησή του γέροντας Κλεόπας. Παιδιά μου, θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ μεγάλη αλήθεια που όμως μερικές φορές την αγνοούμε και γι' αυτό θλιβόμαστε υπερβολικά για τον θάνατο των αγαπημένων μας, ενώ δεν θα έπρεπε. Ο θάνατος του σώματος, παιδιά μου, δεν συνεπάγεται το θάνατο της ψυχής. Θέλω λοιπόν να πιστέψετε με το μυαλό και την καρδιά σας ότι εκείνοι που πεθαίνουν έχοντας αληθινή
δυνατή πίστη στο Χριστό δεν είναι νεκρή. Για έναν άνθρωπο που κοιμάται μπορούμε να πούμε πως είναι νεκρός? Όχι βέβαια. Έτσι λοιπόν και εκείνους που κοιμήθηκαν εν Χριστώ εμείς δεν πρέπει να τους θεωρούμε νεκρούς αλλά και κοιμημένους. Διότι όλοι αυτοί πριν από την τελική κρίση θα αναστηθούν και ο Χριστός θα μιλήσει ενώπιον του Πατέρα του για την αληθινή τους πίστη και τα καλά τους έργα. Και για να τα καταλάβουμε αυτά καλύτερα, θα δούμε μια ιερή ιστορία από τους βίους των Αγίων μας, την οποία φανερώνεται με θαυμαστό τρόπο η πραγματικότητα της σωματικής ανάστασης των εν Χριστώ και κοιμημένων. Ο ειδωλολάτρης Ρωμαίος Αυτοκράτορας Δέκιος, 249 με 251 μετά Χριστόν, μισούσε πάρα πολύ τους χριστιανούς. Αυτός λοιπόν πήγε κάποτε στην Έφεσο και έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν εκεί οι άνθρωποι από διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας για να προσφέρουν μαζί του θυσία στους ψεύτικους θεούς. Η εκκλησία όμως ήταν τότε υποδιωγμών και γι' αυτό πολλοί χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί αναγκάζονταν να κρύβουν τη χριστιανική τους ιδιότητα από το φόβο των τρομερών βασανιστήριων. Ο Δέκιος λοιπόν έβαλε τα είδωλα στο μέσον της πόλης και έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει η τελετή. Πρώτοι θυσίασαν οι άρχοντες, ενώ οι υπόλοιποι περίμεναν υπομονετικά να έρθει η σειρά τους για να τελέσουν την ακάθαρτη θυσία. Το χώμα ποτίστηκε από το αίμα των σφαγιαστέντων ζώων, ενώ ο καπνός και η τσίκνα από τις θυσίες πλημμύρισαν την πόλη. Την τρίτη μέρα όμως ο αυτοκράτορας διέταξε να συλληφθούν όλοι εκείνοι για τους οποίους υπήρχε υπόνοια ή καταγγελία πως ήταν χριστιανοί και να υποχρεωθούν να θυσιάσουν και εκείνοι. Οι στρατιώτες έμπαιναν στα σπίτια των ανθρώπων, τους έβγαζαν έξω δια της βίας και τους οδηγούσαν στον τόπο των θυσιών. Και όσους δεν έβρισκαν τους αναζητούσαν παντού, στα υπόγεια, στις ερημιές, στις σπηλιές, οπουδήποτε. Όσοι από τους χριστιανούς ήταν δειλοί και φοβιτσιάρδες προσκυνούσαν αμέσως τα είδωλα και θυσίαζαν. Όσοι όμως είχαν αληθινή πίστη αρνούνταν κατηγορηματικά να προσκυνήσουν τους ψεύτικους θεούς και έκλαιγαν απαρηγόρητα για την πτώση των αδελφών τους. Προτιμούσαν να θυσιάσουν την πρόσκαιρη ζωή τους παρά να τελέσουν τις ακάθαρτες θυσίες. Κι έτσι βάδιζαν ολοπρόθυμοι και χωρίς ίχνος φόβου προς τον τόπο των βασανιστηρίων, παραμένοντας πιστοί στο Χριστό μας μέχρι το τέλος. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που μαρτύρησαν τότε. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο από το αίμα τους. Οι στρατιώτες έριχναν κατόπιν τα ιερά λείψανα των μαρτύρων σε σκουπιδότοπους ή τα εγκατέλειπαν άταφα στους δρόμους. Πολλά από αυτά μάλιστα τα έδαιναν με σκοινιά στα τείχη της πόλης και κρεμούσαν τις άγιες κάρες τους επάνω από τις πύλες των πόλεων φρουρίων για να γίνονται βορά των αρπακτικών πτηνών. Οι κρυπτοχριστιανοί θρηνούσαν. Ο φόβος του μαρτυρίου δεν τους επέτρεπε να περισυλλέξουν και να ενταφιάσουν τα σώματα των μαρτύρων. Αβάσταχτος πόνος τρυπούσε την καρδιά τους όταν έβλεπαν τα Άγια Λείψανα έρμεα να κατασπαράζονται από τα πετεινά του ουρανού. Ύψωναν νικητευτικά τα χέρια τους στον ουρανό, παρακαλώντας τον Θεό να λυτρώσει την εκκλησία του από τους ανελαίητους εκείνους διωγμούς. Την εποχή εκείνη βρίσκονταν στην Έφεσο 7 χριστιανοί νέοι που υπηρετούσαν στο Ρωμαϊκό στρατό. Ο Μαξιμιλιανός, ο Ιάμβλυχος, ο Μαρτινιανός, ο Κωνσταντίνος, ο Διονύσιος, ο Εξακουστοδιανός και ο Αντωνίνος. Οι πιστοί αυτοί, 7 δούλοι του Κυρίου, προσπαθούσαν να μένουν μακριά από όλες τις ειδωλολατρικές θρησκευτικές τελετές που τους προκαλούσαν απέχθεια. Δεν άντεχαν να βλέπουν τους ανθρώπους να προσκυνούν τους δαίμονες αντί του αληθινού Θεού. Οι κάτοικοι όμως της Εφέσου τους αγαπούσαν πολύ και τους εκτιμούσαν ιδιαιτέρως για το εξαίρετο ήθος και τον ακέραιο χαρακτήρα τους. Αν και οι νέοι αυτοί δεν δένονταν από κάποια συγγένεια, είχαν μία ψυχή λόγω της κοινής πίστης και της θερμής αγάπης τους στον Χριστό. Έτσι ζούσαν και οι 7 μαζί, με συνεχή προσευχή, νηστεία και διαφύλαξη του νου από τους κακούς λογισμούς. Περίλυποι και συντετριμένοι βίωναν καθημερινά τα βασανιστήρια και τις αφόρητες θλίψεις των χριστιανών. Ιδιαίτερα τις ώρες εκείνες που έβλεπαν τα πλήθη να κατευθύνονται στον τόπο των θυσιών, εκείνοι απομονώνονταν, έπεφταν στο έδαφος και ρίχναν χώμα στο κεφάλι τους.
θρηνώντας και παρακαλώντας με δάκρυα και στεναγμούς τον Χριστό να βοηθήσει την Εκκλησία Του. Η εποχή αυτή ήταν εξαιρετικά δύσκολη για τους χριστιανούς και για έναν επιπλέον λόγο, αυτόν της προδοσίας. Οι φίλοι κατέδιδαν τους φίλους για το χριστιανικό τους φρόνημα. Ο αδελφός οδηγούσε τον αδελφό του στο θάνατο, ο πατέρας στο γιο και ο γιος τον πατέρα. Ακόμη και γονατιστό να έβλεπαν κάποιον να προσεύχεται στο Χριστό, τον κατέδιδαν. Υπήρχαν μάλιστα και κάποιοι που αναζητούσαν επισταμένως τους αρνητές της θρησκείας των ειδώλων για να τους τιμωρήσουν παραδειγματικά. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς είδαν μια μέρα τους 7 νέους να προσεύχονται και έτρεξαν αμέσως στον τύρανο. «Υπέρτατε ηγεμόνα! Εσύ καλείς τους πολίτες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές να θυσιάσουν στους θεούς μας, αλλά σου διαφεύγει ότι κάποιοι που βρίσκονται δίπλα σου όχι μόνο αδιαφορούν, αλλά και περιγελούν τα προστάγματά σου. Με τα ίδια μας τα μάτια τους είδαμε να λατρεύουν και να προσεύχονται στο δικό τους Θεό. Ποιοι είναι εκείνοι που τολμούν να εναντιώνονται στις διαταγές μου?» ρώτησε ξαφνιασμένος ο αυτοκράτορας. «Ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του επάρχου μαζί με άλλους 6 φίλους του, πολύ γνωστούς Ρωμαίους στρατιώτες», του απάντησαν οι καταδότες. «Φέρτε τους αμέσως εδώ», διέταξε ο Δέκιος. Οι 7 νέοι δεν πρόλαβαν ούτε το πρόσωπό τους να σκουπίσουν από το χώμα και τα δάκρυα. Οι στρατιώτες, καθοδηγούμενοι από τους καταδότες, πήγαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο που προσεύχονταν οι νέοι και τους μετέφεραν αλυσοδέσμιους στον ηγεμόνα. «Γιατί δεν ήσασταν μαζί μας στη γιορτή των θεών μας? Δεν μάθατε ότι στην τελετή αυτή προσκλήθηκαν όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας? Πηγαίνετε αμέσως στο βωμό για να προσφέρετε τη θυσία σας», τους πρόσταξε ο αυτοκράτορας. «Εμείς πιστεύουμε στον ένα Θεό, τον Βασιλιά του ουρανού και της γης. Η δόξα του είναι μεγάλη και στον ουρανό και στη γη», του απάντησε χωρίς ίχνος δισταγμού ο Άγιος Μαξιμιλιανός. «Σε αυτόν προσφέρουμε θυσία, την ομολογία μας και τις προσευχές που κάνουμε κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ακάθαρτες θυσίες εμείς δεν τελούμε, για να μην μολύνουμε τις ψυχές μας». Ο αυτοκράτορας θύμωσε πολύ. Διέταξε να τους αφαιρέσουν την ίδια στιγμή τη στρατιωτική του ζώνη, σημείο τιμής και δόξας για κάθε Ρωμαίο στρατιώτη, και να τους συλλάβουν. Αυτοί οι άνθρωποι, από τη στιγμή που δεν υποτάσσονται στο θέλημα των θεών και τις διαταγές του αυτοκράτορα, δεν έχουν καμία θέση στην αυτοκρατορική φρουρά», είπε. Πράγματι, οι στρατιώτες αφαίρεσαν τις ζώνες των νέων και τους συνέλαβαν. Ο αυτοκράτορας όμως, που όλη αυτήν την ώρα τους κοιτούσε, τους λυπήθηκε αναλογιζόμενος τα τρομερά μαρτύρια που τους περίμεναν. «Ασυλλόγιστοι νέοι», τους φώναξε. «Έχετε καταλάβει άραγε τι σας περιμένει? Τι νιώτη σας δεν τη λυπάστε? Πώς είναι δυνατόν να ανταλλάσσετε τη ζωή σας με έναν τόσο ατιμωτικό και φρικτό θάνατο? Απερίσκεπτα νιάτα. Θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία για να σκεφτείτε το μέλλον σας με σύνεση και υπευθυνότητα, και αν προτιμήσετε το συμφέρον σας και προσκυνήσετε τους θεούς μας, θα αποφύγετε την τιμωρία και επιπλέον θα σας επαναφέρω στο αξίωμά σας. Αν όμως δεν αλλάξετε γνώμη, ξέρετε πολύ καλά τι θα ακολουθήσει». Διέταξε κατόπιν να τους βγάλουν τις αλυσίδες και να τους αφήσουν προσωρινά ελεύθερους για να σκεφτούν την πρότασή του, και εκείνος αναχώρησε για κάποια άλλη πόλη. Οι 7 νέοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν για κάποιο διάστημα από την Έφεσο και να μείνουν στη σπηλιά ενός βουνού που βρισκόταν ανατολικά της πόλης, περιμένοντας την επιστροφή του αυτοκράτορα. Πήραν λοιπόν μαζί τους λίγα χρήματα, αγόρασαν και μερικά τρόφιμα και αναχώρησαν για τη σπηλιά. Έμειναν εκεί για αρκετό διάστημα και όλο αυτόν τον καιρό δοξολογούσαν ακατάπαυστα τον Κύριο Ιησού Χριστό και προσεύχονταν για τη σωτηρία των ψυχών τους, παρακαλώντας τον να τους δώσει τη δύναμη να ομολογήσουν χωρίς φόβο το Πανάγιο όνομά του ενώπιον του αυτοκράτορα, για να λάβουν τον μαρτυρικό στέφανο της δόξας από τα χέρια του. Στον Ιάμβλυχο, συνεχίζει ο γέροντας Κλεόπας, που ήταν ο νεότερος της συντροφιάς,
είχαν αναθέσει το διακόνημα της προμήθειας των απαραίτητων τροφίμων. Έτσι λοιπόν αυτός κατέβαινε κατά διαστήματα στην Έφεσο, ντυμένος όμως με απλά χωριάτικα ρούχα, για να μην τον αναγνωρίζουν. Όταν έφτανε στην πόλη, έδινε στους φτωχούς ένα μέρος από τα χρήματα που είχε και με τα υπόλοιπα αγόραζε τα τρόφιμα που χρειαζόταν. Και φυσικά φρόντιζε κάθε φορά να μαθαίνει οποιοδήποτε νέο υπήρχε σχετικά με την επικείμενη επιστροφή του αυτοκράτορα. Κάποια μέρα λοιπόν που βρισκόταν στην αγορά, είδε από μακριά την αυτοκρατορική άμαξα να πλησιάζει στην πόλη. Οι κήρυκες προπορεύονταν και η διαταγή του αυτοκράτορα, περνώντας με ταχύτητα από στόμα σε στόμα, έφτασε γρήγορα και στα αυτιά του. Την επόμενη ημέρα έπρεπε να είναι όλοι έτοιμοι για τις θυσίες. Και πριν από όλους, οι 7 νέοι Ρωμαίοι στρατιώτες που είχαν αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Ο αυτοκράτορας ήθελε να τους δει με τα ίδια του τα μάτια να προσφέρουν τη θυσία του στα είδωλα. Ο Ιάμβλυχος φοβήθηκε πολύ. Αγόρασε στα γρήγορα λίγο ψωμί και έτρεξε αμέσως στη σπηλιά για να μεταφέρει τα δυσάρεστα νέα στους συντρόφους του. Ο Δέκιος επέστρεψε και διέταξε τους στρατιώτες του να μας εντοπίσουν και να μας οδηγήσουν ενώπιόν του. Αύριο θέλει να είμαστε οι πρώτοι που θα θυσιάσουμε. Όταν εκείνοι άκουσαν τα άσχημα νέα, τρομοκρατήθηκαν. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και κλαίγοντας παρακαλούσαν τον Θεό για να τους βοηθήσει, εγκαταλείποντας ολοκληρωτικά τον εαυτό τους στο έλεος του. Κάποια στιγμή ο Ιάμβλυχος σηκώθηκε από την προσευχή για να ετοιμάσει φαγητό, ψωμί και ό,τι άλλο είχαν, μια και ο ήλιος κόντευε να βασιλέψει. Οι 7 νέοι έπρεπε να φάνε για να πάρουν δυνάμεις, διότι τα βασανιστήρια που τους περίμεναν ήταν τρομερά. Προσπαθούσαν να εμψυχώσουν ο ένας τον άλλον για να υπομείνουν όλοι τους το φρικτό μαρτύριο με ανδρεία μέχρι το τέλος. Μετά το λιγοστό φαγητό τους ευχαρίστησαν και δόξασαν τον Θεό για την τιμή που τους έκανε να τους συναριθμίσει στους πιστούς του μάρτυρες. Και αποκαμωμένοι καθώς ήταν από τον φόβο και την αγωνία, αποκοιμήθηκαν. Όμως ο Ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός, που κάνει το παν για το όφελος της εκκλησίας του και φροντίζει κάθε στιγμή τους εκλεκτούς δούλους του, οικονόμησε για τους νέους μας έναν παράδοξο και θαυμαστό ύπνο. Έκανε ένα πολύ μεγάλο θαύμα ο Θεός για να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια της Ανάστασης των νεκρών. Οι 7 νέοι δεν κοιμήθηκαν όπως κάθε βράδυ. Κοιμήθηκαν τον ύπνο του θανάτου. Οι ψυχές τους βρίσκονταν πλέον στα χέρια του Θεού, ενώ τα σώματά τους έμειναν μέσα στη σπηλιά άφθορα και αναλύωτα, έτσι ακριβώς όπως ήταν όταν έπεσαν για ύπνο. Την επόμενη ημέρα ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τους 7 νέους. Κάλεσε λοιπόν τους αυλικούς του και τους είπε: «Οι στρατιώτες μου δεν κατάφεραν να τους ανακαλύψουν. Φαίνεται ότι φοβήθηκαν και κρύβονται. Δεν σας κρύβω όμως ότι τους συμπαθώ πολύ αυτούς τους 7, διότι κατάγονται από ένδοξο γένος και είναι όμορφοι και ικανοί. Και η πατρική μου καρδιά είναι έτοιμη να τους συγχωρήσει ακόμη και τώρα, αρκεί να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στη θρησκεία μας». Ένας από τους αυλικούς του όμως έσπευσε να τον ενημερώσει: «Μη λυπάσαι τόσο πολύ, αυτοκράτορα, για αυτούς τους νέους», του είπε. «Και οι 7 είναι εναντίον σου και εναντίον των θεών μας. Έχω μάλιστα την πληροφορία ότι όλο αυτό το διάστημα όχι μόνο δεν μετανόησαν, αλλά έγιναν περισσότερο βλάσφημοι απέναντι στους θεούς μας. Αφού μοίρασαν πολύ χρυσό και ασήμι στους φτωχούς που έβρισκαν γυρίζοντας τα σοκάκια της πόλης, έγιναν άφαντοι. Αν θέλεις, μπορούμε να καλέσουμε τους γονείς τους και να τους εξαναγκάσουμε να μας αποκαλύψουν το κρυσφύγετό τους. Γονείς τους είναι. Σίγουρα θα γνωρίζουν που βρίσκονται τα παιδιά τους. Να τους φέρετε αμέσως εδώ», διέταξε ο ηγεμόνας. Οι στρατιώτες συνέλαβαν τους γονείς των νέων και τους οδήγησαν στον Δέκιο. «Πού είναι οι γη σας, ανώσιοι άνθρωποι?» τους ρώτησε. «Πού τους κρύβετε οι βριστές των θεών μας? Πείτε μου αυτή τη στιγμή την αλήθεια, διότι αλλιώς θα διατάξω να χαθείτε εσείς αντί για αυτούς». «Δεν γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε, κράτηστε», το απάντησαν εκείνοι τρομοκρατημένοι. «Δεν γνωρίζετε, ε? Εγώ όμως είμαι σίγουρος πως όχι μόνο γνωρίζετε, αλλά επιπλέον εσείς τους δώσατε τον χρυσό και το ασήμι που σκόρπισαν αλόγιστα εδώ και εκεί,
και στη συνέχεια τους φυγαδεύσατε για να μην μπορέσω να τους βρω. Ετοιμαστείτε λοιπόν να πεθάνετε. Μεγάλε ηγεμόνα, επικαλούμαστε την επιοίκειά σου, τον εκλιπαρούσαν εκείνοι. Άκουσέ μας, σε παρακαλούμε, χωρίς να οργίζεσαι. Εμείς δεν είμαστε εναντίον σου. Εμείς εκτελούμε με προθυμία κάθε διαταγή σου και ποτέ δεν σταματήσαμε να θυσιάζουμε στους θεούς μας. Γιατί λοιπόν να πεθάνουμε? Εάν οι γη μας επαναστάτησαν, εμείς τι φταίμε? Και για να δεις πως ανυπάκουοι και αχάριστοι υπήρξαν απέναντί μας, μάθε και το εξής. Εμείς δεν τους δώσαμε ούτε χρυσάφι ούτε ασήμι. Εκείνοι μας έκλεψαν τα χρήματα για να τα μοιράσουν στους φτωχούς. Και κατόπιν εξαφανίστηκαν, χωρίς φυσικά να μας πουν τίποτε. Αλλά όπως ακούσαμε, κρύβονται στο βουνό, μέσα στη μεγάλη σπηλιά. Τότε ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να χτίσουν με πέτρες την είσοδό της. Εφόσον λοιπόν δεν μετανόησαν και δεν θέλουν να επιστρέψουν στους θεούς μας, αλλά ούτε και τολμούν να σταθούν ενώπιόν μου, ας χαθούν μέσα στη σπηλιά. Αφήστε τους να πεθάνουν από πείνα και δίψα μέσα στη σκοτεινή σπηλιά, διέταξε μενόμενος. Εκείνος βέβαια και οι αυλικοί του, όπως και όλοι οι κάτοικοι της Εφέσου, δεν γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί στους νέους. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως οι νέοι είχαν κοιμηθεί εν κυρίω. Ενώ λοιπόν οι στρατιώτες έκλειναν με πέτρες το στόμιο του σπηλαίου, δύο κρυπτοχριστιανοί υπηρέτες του αυτοκράτορα, ο Θεόδωρος και ο Ρουφίνος, χωρίς να πουν τίποτα σε κανέναν, χάραξαν επάνω σε δύο πλάκες το μαρτύριο και τα ονόματα των 7 μαρτύρων, τοποθέτησαν ύστερα τις πλάκες αυτές μέσα σε ένα χάλκινο κουτί και το παράχωσαν ανάμεσα στις πέτρες. Μπορεί σκέφτηκαν, αν θέλει ο Θεός, να ανοιχτεί κάποτε η σπηλιά και να βρεθούν τα λείψανα αυτών των αξιοθαύμαστων νέων. Και τότε οι άνθρωποι που θα διαβάσουν αυτήν εδώ την επιγραφή θα μπορέσουν να μάθουν ποιοι μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού και άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ μέσα. Ύστερα από λίγο καιρό πέθανε ο Δέκιος και στο θρόνο τον διαδέχτηκαν και άλλοι διώκτες της Εκκλησίας του Χριστού που χάθηκαν και εκείνοι όταν ήρθε η ώρα τους. Ως που ύστερα από 200 περίπου χρόνια ανέβηκε στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης ο Θεοδόσιος ο Μικρός, 408 με 450 μετά Χριστόν, ο οποίος ήταν χριστιανός. Την εποχή εκείνη όμως είχαν εμφανιστεί δυστυχώς κάποιοι αιρετικοί που δεν δέχονταν την Ανάσταση των νεκρών. Και το χειρότερο ήταν πως ανάμεσά τους δεν βρίσκονταν μόνο λαϊκοί, αλλά και αρκετοί επίσκοποι που είχαν πέσει σε αυτήν την πλάνη. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς έλεγαν ότι μετά τον θάνατο δεν υπάρχει τίποτα, αφού μαζί με το σώμα πεθαίνει και η ψυχή και συνεπώς σώμα και ψυχή εξαφανίζονται. Άλλοι πάλι υποστήριζαν ότι οι ψυχές θα λάβουν τον μισθό τους μετά τον θάνατο, αλλά τα σώματα δεν θα αναστηθούν ποτέ. Πώς είναι δυνατόν, έλεγαν, να αναστηθούν τα σώματα που βρίσκονται στον τάφο εδώ και εκατοντάδες χρόνια και οι σάρκες τους έχουν λιώσει? Όλα αυτά βέβαια είναι αιρετικές διδασκαλίες, εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μας λέει στο Ευαγγέλιο ότι και κοιμημένοι θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και θα αναστηθούν. Και ο προφήτης Δανιήλ επίσης μας λέει ότι όλοι όσοι πέθαναν θα αναστηθούν. Άλλοι για να ζήσουν αιώνια και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αιώνια ντροπή και καταφρόνηση. Και τέλος, με το στόμα του προφήτη Εζεκιήλ, λέει ο Θεός τα εξής: «Ιδού εγώ θα ανοίξω τους στάφους σας και θα σας βγάλω μέσα από αυτούς». Οι αιρετικοί όμως, από άγνοια της αληθινής διδασκαλίας της Εκκλησίας, προκάλεσαν μεγάλη ταραχή στον κόσμο. Και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, που θλιβόταν πολύ από αυτήν την αναστάτωση στην Εκκλησία του Χριστού, παρακαλούσε με νηστείες και δάκρυα τον αρχηγό της Εκκλησίας, τον Θεό και Κύριο Ιησού Χριστό, να φέρει την ειρήνη ανάμεσα στους πιστούς. Και ο πολυέλεος Κύριος, που δεν θέλει να παρεκκλίνει κανείς από την αληθινή πίστη, να πέφτει σε πλάνη και να χάνεται, άκουσε την προσευχή του αυτοκράτορα, αφού γκράστηκε τους στεναγμούς και τα δάκρυα των δούλων του και, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αποκάλυψε στους ανθρώπους με θαυμαστό τρόπο την αλήθεια της Ανάστασης των νεκρών και της αιώνιας ζωής. Ο Αδόλιος ήταν ο ιδιοκτήτης του όρου στο οποίο βρισκόταν η σπηλιά των 7 νέων. Εκεί κοντά είχε χτίσει μάλιστα την αγρικία του και σκόπευε να φτιάξει και ένα στάβλο για τα πρόβατά του. Οι εργάτες του λοιπόν έβαλαν τα θεμέλια και για την οικοδόμηση του κτίσματος προμηθεύονταν πέτρες από την περιοχή γύρω από τη σπηλιά.
ανυποψίαστοι φυσικά για την ύπαρξη της σπηλιάς, άρχισαν να παίρνουν πέτρες και από το στόμιό της, ώσπου, χωρίς να το καταλάβουν, απελευθέρωσαν την είσοδο. Και τότε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, που ανέστησε τον φίλο του Λάζαρου, ο οποίος βρισκόταν για 4 ημέρες στο μνήμα, ανέστησε και αυτούς τους 7 νέους που είχαν κοιμηθεί πριν από 192 χρόνια. Τους ανέστησε με τη Θεία του δύναμη, έχοντας απόλυτη εξουσία επάνω στο θάνατο. Οι νέοι λοιπόν ξύπνησαν και έκαναν την προσευχή τους όπως κάθε πρωί, χωρίς να γνωρίζουν τι τους είχε συμβεί. Νόμιζαν πως είχε περάσει μόνο μία νύχτα. Τα ρούχα τους ήταν ανέπαφα από το χρόνο, τα σώματά τους το ίδιο. Ακόμα και οι μορφές τους ήταν ολοφώτινες, γεμάτες φρίγος και νεανική λάμψη. Μετά την πρωινή προσευχή άρχισαν πάλι να συζητούν για την οργή του αυτοκράτορα και τον ανελαίητο διωγμό των χριστιανών, πιστεύοντας βέβαια ότι ο Δέκιος τους αναζητά. Και κάποια στιγμή ζήτησαν από τον Ιάμβλυχο να τους πει για άλλη μια φορά ό,τι είχε ακούσει την προηγούμενη ημέρα στην πόλη. «Αφού το θέλετε θα επαναλάβω αυτά που σας είπα και χθες», απάντησε εκείνος. «Ο αυτοκράτορας διέταξε να είναι έτοιμοι σήμερα όλοι οι πολίτες για τις θυσίες. Όσον αφορά εμάς, έδωσε εντολή στους στρατιώτες του να μας συλλάβουν και να μας υποχρεώσουν να προσφέρουμε και εμείς θυσία μαζί με τους άλλους. Αν αρνηθούμε να θυσιάσουμε στα είδωλα, θα μας βασανίσουν μέχρι θανάτου». Ο Μαξιμίλιανός μίλησε πρώτος. «Αδέλφια μου, έφτασε η μεγάλη ώρα. Ας ετοιμαστούμε να βγούμε έξω και να αντιμετωπίσουμε τον Δέκιο με ανδρεία. Τι καθόμαστε εδώ μέσα φοβισμένοι? Να βγούμε έξω και να ομολογήσουμε χωρίς φόβο ενώπιον του επίγειου βασιλιά, τον ουράνιο βασιλέα, τον αληθινό Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, και για την αγάπη του να υπομείνουμε μέχρι θανάτου. Να δώσουμε τις ψυχές μας για αυτόν, να μην φοβηθούμε τον θνητό τύρανο και τα πρόσκαιρα βασανιστήρια, για να μην χάσουμε την αιώνια ζωή. Και εσύ, Άμβλυχε», συνέχισε ο Μαξιμίλιανός, «φρόντισε να εξασφαλίσεις τροφή για την καθορισμένη ώρα του φαγητού. Πάρε χρήματα και πήγαινε στην πόλη να αγοράσεις ψωμί. Περισσότερο όμως από όσο έφερες εχθές, γιατί εχθές μας έφερες λίγο και πεινάσαμε. Προσπάθησε επίσης να μάθεις με λεπτομέρειες τι ακριβώς διέταξε ο Δέκιος για εμάς και γύρισε πίσω όσο πιο γρήγορα μπορείς. Πρέπει να φάμε για να πάρουμε δυνάμεις, για να βγούμε από τη σπηλιά να κάνουμε το καθήκον μας. Μοναδικός μας σκοπός είναι να δοξάσουμε τον Χριστό μας υπομένοντας με τη βοήθειά Του και για την αγάπη Του κάθε μαρτύριο, όσο φρικτό κι αν είναι». Ήταν πολύ πρωί ακόμη, μόλις είχε αρχίσει να χαράζει. Ο Ιάμβλυχος πήρε μερικά χρήματα και ξεκίνησε για την πόλη. Μόλις όμως βγήκε από τη σπηλιά, σκόνταψε πάνω σε μια πέτρα. Παραξενεύτηκε αρκετά, αλλά αυτό που αντίκρισε του έκανε ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση. Έξω από τη σπηλιά υπήρχαν πάρα πολλές πέτρες πεσμένες εδώ και εκεί. «Μα τι βλέπω? Ποιος τις έβαλε εδώ ετούτες τις πέτρες? Μέχρι χθες δεν υπήρχε καμία. Χριστέ και Κύριε», έλεγε και ξανάλεγε. Βιαζόταν όμως πολύ και δεν κάθισε να το σκεφτεί καλύτερα. Άρχισε τρέχοντας να κατηφορίζει την πλαγιά. Αυτό που τον απασχολούσε περισσότερο ήταν να καταφέρει να πάρει τα τρόφιμα και τις πληροφορίες που χρειαζόταν για να επιστρέψει γρήγορα στη σπηλιά χωρίς να τον αναγνωρίσουν. Και γι' αυτό θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του από τη στιγμή που θα έμπαινε στην πόλη. Αυτά σκεφτόταν σε όλο το δρόμο μέχρι που έφτασε σχεδόν έξω από τα τείχη. Στάθηκε λοιπόν κοιτάζοντας καλά-καλά γύρω του μήπως υπήρχε κανείς. Ώσπου κάποια στιγμή τα μάτια του έπεσαν επάνω στην πύλη. Και αυτό που είδε δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ακριβώς πάνω από την πύλη βρισκόταν ο Τίμιος Σταυρός. Στην είσοδο της πόλης, στο πιο εμφανές σημείο, έστεκε μεγαλοπρεπής ο Σταυρός του Χριστού. «Χριστέ μου, τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου?» αναφώνησε. Προχώρησε λίγο για να δει καλύτερα και η έκπληξή του ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Οπουδήποτε και αν έστρεφε τα μάτια του, αντίκριζε άγνωστα κτίρια και σπίτια. Τίποτε πια δεν του ήταν γνώριμο. Κατευθύνθηκε προς κάποια άλλη είσοδο της πόλης και είδε κι άλλο σταυρό πάνω από την πύλη. Δεν μπορούσε να το πιστέψει αυτό που έβλεπε. Πέρασε από όλες τις πύλες και παντού έβλεπε σταυρούς. Αδυνατούσε να κατανοήσει αυτό που συνέβαινε. Επέστρεψε και πάλι στην πρώτη πύλη, μονολογώντας:
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Χθες βράδυ δεν υπήρχε πουθενά σταυρός. Και πώς να υπάρχει. Το ιερό αυτό σύμβολο είναι απαγορευμένο από τις αρχές. Μόνο στο στήθος κάποιου πολύ τολμηρού χριστιανού θα μπορούσε κανείς να τον δει ίσως. Και μάλιστα κρυμμένο σε πτασφράγιστο μυστικό. Και τώρα τον βλέπω να στέκει εκεί ψηλά. Στα τείχη του φρουρίου, πάνω από κάθε πύλη. Βλέπω καλά. Βλέπω καλά ή ονειρεύομαι. Πέρασε την πύλη με αργά βήματα. Λίγο πιο πέρα άκουσε κάποιους να μιλούν για τον Ιησού Χριστό δοξολογώντας το Άγιο όνομά του. Δεν ήταν μόνο τα μάτια του, αλλά και τα αυτιά του που τον ξεγελούσαν πλέον. Μέχρι χθες κανείς δεν τολμούσε ακόμη και να προφέρει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και τώρα οι άνθρωποι του αναπέμπουν δοξολογίες. Μα είναι η Έφεσος αυτή ή κάποια άλλη πόλη? Ο κόσμος φέρεται παράξενα, όλοι τους είναι ντυμένοι με διαφορετικά ρούχα από τη συνήθως. Ακόμη και τα τείχη και τα κτίρια της πόλης είναι διαφορετικά. Για λίγο παραπέρα και ρώτησε τον πρώτο άνθρωπο που συνάντησε. «Πώς λέγεται αυτή εδώ η πόλη?» «Έφεσος», το απάντησε εκείνος. Ο Ιάμβλυχος δεν πίστευε στα αυτιά του. «Το μόνο σίγουρο είναι ότι αρχίζω να τρελαίνομαι. Πάντως αυτή εδώ δεν είναι η Έφεσος. Πρέπει να βρω που πουλάνε ψωμί, να το πάρω και να φύγω αμέσως για να μην χάσω το μυαλό μου τελείως». Πλησίασε έναν φούρναρη και του ζήτησε λίγο ψωμί. Μόλις το πήρε, πλήρωσε τον άνθρωπο με το ασημένιο νόμισμα που είχε και περίμενε να πάρει τα ρέστα σε χάλκινα νομίσματα. Όταν όμως ο φούρναρης αντίκρισε το ασημένιο νόμισμα, κατάλαβε αμέσως ότι είχε πολύ μεγάλη αξία. Ήταν παμπάλαιο, αφού πάνω του ήταν χαραγμένη η μορφή ενός παλαιού αυτοκράτορα, του Δεκίου. «Εσείς», φώναξε σε κάποιους ανθρώπους, «ελάτε να δείτε κάτι. Το παλικάρι από εδώ ήρθε να αγοράσει ψωμί και πήγε να με πληρώσει με αυτό το νόμισμα. Το πιστεύετε? Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Πω πω, τι σπάνιο νόμισμα. Ποτέ δεν ξαναείδα παρόμοιο. Ελάτε να δείτε, γρήγορα». Οι φωνές τους κίνησαν την περιέργεια και άλλων ανθρώπων, ώσπου άρχισε να μαζεύεται κόσμος. «Πού να βρήκε ένα τέτοιο νόμισμα αυτός εδώ ο νέος?» ψιθύριζε ο ένας στο αυτί του άλλου. «Μάλλον έχει βρει θησαυρό με παλιά νομίσματα». «Σιγά μη βρήκε θησαυρό. Είμαι σίγουρος ότι από κάπου το έκλεψε». «Ό,τι και να είναι. Να τον πιέσουμε να μας πει πού έχει τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρος πως έχει κι άλλα». Ο Άγιος Ιάμβλυχος τους είδε που σιγοψιθύριζαν μεταξύ τους και άρχισε να τρέμει από το φόβο του. Δεν άκουγε τι έλεγαν και έτσι φανταζόταν πως τον είχαν αναγνωρίσει και κανόνιζαν να τον πιάσουν και να τον οδηγήσουν στο Δέκιο. «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ», τους φώναξε. «Δώστε μου πίσω το νόμισμα. Δεν θέλω να αγοράσω τίποτε. Βιάζομαι να πάω στη δουλειά μου». Εκείνοι τον περικύκλωσαν με άγριες διαθέσεις και άρχισαν τις απανωτές ερωτήσεις. «Πού πας να φύγει? Έτσι θα φύγεις, χωρίς να μας πεις από πού είσαι? Σας παρακαλώ κύριε, αφήστε με. Αφήστε με γιατί βιάζομαι». «Μάλιστα, μάλιστα, βιάζεις. Έχεις βρει θησαυρό, έτσι δεν είναι? Πού τον βρήκες?» «Μα δεν. Αυτά τα νομίσματα έχουν τη μορφή του Δεκίου πάνω τους. Είναι πολύ παλιά και πολύτιμα. Δώσε και σε εμάς μερικά και δεν θα το πούμε σε κανέναν. Αν όμως δεν μας δώσεις, θα σε πάμε μια βόλτα στο δικαστή, ο οποίος θα χαρεί πολύ να σε δει». Ο Άγιος, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει τι έχει συμβεί, τους άκουγε σιωπηλός. Εκείνοι συνέχιζαν. «Αυτός ο θησαυρός δεν μπορεί να μείνει πλέον μυστικός. Πες μας, γιατί αλλιώς θα σε παραδώσουμε». Ο Ιάμβλυχος δεν ήξερε τι να τους πει και στεκόταν εκεί σαν μουγκός. Κάποια στιγμή εκείνοι αγρίεψαν και άρχισαν να τον τραβούν από τη ζώνη και να τον σπρώχνουν, ώσπου με βρισιές και γιουχαΐσματα τον έφεραν στο μέσον της αγοράς. Στο μεταξύ, η πληροφορία ότι κάποιος νέος που έχει στα χέρια του μεγάλο θησαυρό κρατείται από κάποιους ανθρώπους διαδόθηκε παντού. Συγκεντρώθηκαν γύρω του πάρα πολλοί άνθρωποι που τον κοιτούσαν με περιέργεια. «Αυτός ο άνθρωπος είναι ξένος», έλεγαν. «Δεν τον έχουμε ξαναδεί στα μέρη μας. Ο θησαυρός που έχει να είναι άραγε από τα μέρη μας ή από κάπου αλλού». Ο Άγιος ήθελε να τους πει ότι δεν είχε βρει κανένα θησαυρό, αλλά δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από τη σύγχυση που είχε. Τους κοιτούσε και εκείνος πασχίζοντας να βρει κάποιον που να γνωρίζει. Το νέο μαθεύτηκε παντού.
Γρήγορα έφτασε και στα αυτιά του διοικητή της πόλης και του επισκόπου, οι οποίοι από πρόνοια του Θεού τη στιγμή εκείνη ήταν μαζί και συνομιλούσαν. Ζήτησαν λοιπόν να τους φέρουν αμέσως τον νέο. Έτσι οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Ιάμβλυχο. Και εκείνος, πιστεύοντας ότι τον πήγαιναν στο δέκιο, σε όλο το δρόμο κοιτούσε δεξιά και αριστερά να βρει κάποιον γνωστό του για να ζητήσει βοήθεια. Δεν υπήρχε όμως κανείς. Όταν έφτασαν στο διοικητή και τον επίσκοπο, εκείνοι εξέτασαν το ασημένιο νόμισμα και διαπίστωσαν την παλαιότητα και τη μεγάλη του αξία. «Αυτό το νόμισμα είναι πολύτιμο», είπε στον Άγιο Διοικητής. «Έχουν δίκιο λοιπόν εκείνοι που λένε πως έχεις βρει κάποιο θησαυρό». «Δεν ξέρω για ποιο θησαυρό μου λες. Το νόμισμα αυτό το πήρα από τον πατέρα μου. Και δεν καταλαβαίνω που είναι το περίεργο. Αυτά τα χρήματα κυκλοφορούν ευρέως στην πόλη. Όλοι οι έμποροι με αυτά κάνουν τις συναλλαγές τους. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό». «Από πού είσαι?» τον ρώτησε ο διοικητής. «Από αυτήν εδώ την πόλη». «Νομίζω δηλαδή». «Ποιος είναι ο πατέρας σου?» Πριν προλάβει να απαντήσει ο Ιάμβλυχος, ο διοικητής απευθύνθηκε στο πλήθος. «Μήπως υπάρχει κανένας εδώ που να γνωρίζει αυτόν εδώ τον νέο? Αν υπάρχει, να έρθει αμέσως εδώ μπροστά». Όλοι σιωπούσαν. Ο Ιάμβλυχος ανέφερε το όνομα του πατέρα του, της μητέρας του, των παππούδων του, των αδελφών του και των λοιπόν συγγενών του, αλλά κανείς δεν γνώριζε κάτι για αυτούς. «Ψέματα, δεν λες αλήθεια. Τα ονόματα που ανέφερες είναι άγνωστα και ασυνήθιστα στον τόπο μας. Δεν τα έχουμε ξανακούσει ποτέ», του είπε αυστηρά ο διοικητής. Ο Άγιος, μην μπορώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί, σιωπούσε με το κεφάλι σκυφτό. Μερικοί έλεγαν ότι είναι τρελός, άλλοι ότι λέει ψέματα. Ο διοικητής συνέχισε με πιο σκληρά λόγια. «Πώς είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι το νόμισμα αυτό σου το έδωσε ο πατέρας σου?» «Την αλήθεια σου λέω, άρχοντά μου, και πίστεψέ με. Είσαι πολύ μικρός, αγόρι μου. Ούτε τα 30 σου χρόνια δεν έχει συμπληρώσει καλά-καλά. Και νομίζεις ότι με τις πονηριές σου μπορείς να ξεγελάσεις τους γέροντες και τους σοφούς της Εφέσου? Θα σε ρίξω στη φυλακή και θα βάλω να σε μαστιγώνουν μέχρι ότου να μου πεις την αλήθεια. Μέχρι να μου πεις που βρίσκεται ο θησαυρός». Ο Άγιος φοβήθηκε πολύ που άκουσε το διοικητή να του μιλάει τόσο αυστηρά. Ταυτόχρονα όμως απόρρισε γι' αυτό που άκουσε για τον δέκιο. Του είπε ο διοικητής: «Σε αυτό το νόμισμα είναι χαραγμένα η μορφή και το όνομα του δεκίου, που έζησε πριν από 200 περίπου χρόνια». Χαμήλωσε πάλι τα μάτια. Σκεφτόταν και υπερνικώντας το φόβο του αποφάσισε να τους ρωτήσει: «Σας παρακαλώ κύριε, απαντήστε μου σε κάτι και εγώ με τη σειρά μου θα σας τα πω όλα με καλή θέληση και ειλικρίνη. Είναι ή δεν είναι ο δέκιος αυτοκράτορας αυτής της πόλης? Ζει σήμερα ο δέκιος ή έχει πεθάνει?» Εκείνη τη στιγμή παρενέβη ο επίσκοπος. «Δεν υπάρχει παιδί μου αυτοκράτορας με αυτό το όνομα στον τόπο μας. Αυτός ο αυτοκράτορας έζησε 2 αιώνες πριν. Αυτοκράτορας τώρα είναι ο ευσεβής χριστιανός Θεοδόσιος». Ο Άγιος δεν ήξερε τι να σκεφτεί. «Σας παρακαλώ, καλή μου κύριε», τους είπε, «ελάτε να πάμε μαζί στη σπηλιά που μένω μαζί με άλλους 6 νέους για να σας διαβεβαιώσουν και εκείνοι ότι σας λέω την αλήθεια. Πριν λίγο καιρό κρυφτήκαμε όλοι μαζί εκεί προκειμένου να αποφύγουμε την οργή του αυτοκράτορα. Εν τω μεταξύ με τα ίδια μου τα μάτια είδα τον Δέκιο μόλις χθες να μπαίνει στην Έφεσο. Αλλά τώρα πια δεν ξέρω. Και αναρωτιέμαι αν αυτή εδώ η πόλη είναι η Έφεσος ή κάποια άλλη». Ο επίσκοπος έπεσε σε βαθιές σκέψεις όπως και οι υπόλοιποι. Ύστερα από λίγο μίλησε και πάλι: «Παιδιά μου, ο Θεός θέλει μέσω αυτού του νέου να μας αποκαλύψει κάποιο πολύ μεγάλο μυστήριο». Κατόπιν γύρισε και κοίταξε τον διοικητή. «Πάμε να δούμε τι θαυμαστό πράγμα θα μας φανερώσει σήμερα ο Θεός», του είπε. Έτσι ο επίσκοπος και ο διοικητής μαζί με τον Άγιο και πλήθος κόσμου ξεκίνησαν για το βουνό. Όταν έφτασαν στη σπηλιά, μπήκε μέσα πρώτος ο Ιάμβλυχος, ενώ ο επίσκοπος και οι υπόλοιποι στάθηκαν στην είσοδο, που βρήκαν και το κουτάκι με τις 2 πλάκες και την χάλκινη επιγραφή που έγραφε ότι 7 Άγιοι Νέοι, ο Μαξιμιλιανός, ο Ιάμβλυχος, ο γιος του διοικητή της πόλεως, ο Μαρτινιανός, ο Κωνσταντίνος, ο Διονύσιος, ο Εξακουστοδιανός και ο Αντωνίνος, είχαν κρυφτεί σε εκείνη τη σπηλιά και η είσοδός της, με εντολή του δεκίου του μεγάλου εκείνου διώκτη των χριστιανών, σφραγίστηκε κατόπιν μελήθους.
και ότι με αυτό τον τρόπο οι Άγιοι Μάρτυρες είχαν βρει μαρτυρικό θάνατο μέσα στη σπηλιά για την αγάπη τους στο Χριστό. Οι πάντες εξεπλάγησαν μόλις διάβασαν το μαρτύριο και τη χρονολογία του τέλους τους. Άλλοι έκαναν το σταυρό τους και έπεφταν στα γόνατα συντετριμένοι, και άλλοι ύψωναν τα χέρια τους στον ουρανό εγκομιάζοντας τη δύναμη και τα θαυμαστά έργα του Θεού. Στη συνέχεια πέρασαν με μεγάλη ευλάβεια και φόβο Θεού την είσοδο της σπηλιάς. Προχώρησαν λίγο και αντίκρισαν τους Αγίους καθισμένους κάτω, χαμογελαστούς και με πρόσωπα που έλαμπαν από το φως της χάριτος, του Αγίου Πνεύματος και το σφρίγος της νιώτης. Η συνάντηση του Αγίου με το ανθρώπινο τους καθήλωσε, προκαλώντας την ψυχή τους ιερό δέος. «Δόξα σοι, Κύριε, παντοδύναμε Θεέ που μας αξίωσες να ζήσουμε ένα τόσο μεγάλο μυστήριο», κράβγαζαν νιώθοντας την πνευματική ακτινοβολία των Αγίων να πλημμυρίζει την καρδιά τους. Οι νεαροί μάρτυρες τους υποδέχτηκαν με αγάπη και τους μίλησαν για τον τύρανο Δέκιο και τους τρομερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών. Τους είπαν και για άλλα πολλά, για την αγάπη και το έλεος του Θεού που εισακούει τις προσευχές των δούλων του και φροντίζει με κάθε τρόπο για όλα τα πλάσματά του. Έκπληκτος και κατασυγκινημένος, ο Αυτοκράτορας αποφάσισε να μεταβεί ο ίδιος αμέσως εκεί με τη συνοδεία πολλών αρχόντων. Όταν έφτασαν στην Έφεσο, τους υποδέχτηκαν με μεγάλη επισημότητα. Και αμέσως μετά, μαζί με τον επίσκοπο, τον διοικητή και πλήθος λαού, ξεκίνησαν για τη σπηλιά. Μόλις όμως μπήκαν μέσα και αντίκρισαν και εκείνοι τους αγγελόμορφους Αγίους με τα ολοφώτινα πρόσωπα, άρχισαν να τρέμουν από το δέος και τη συγκίνηση. «Αξιοσέβαστοι νέοι», τους είπε έπειτα από λίγο Θεοδόσιος, «στα πρόσωπά σας νιώθουμε ότι βλέπουμε τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, τον Δεσπότη και ουράνιο Βασιλέα μας που κάλεσε με τη φωνή του τον φίλο του Λάζαρο και τον ανέστησε, επιβεβαιώνοντας περίτρανα την αλήθεια της Ανάστασης των νεκρών. Και έτσι τώρα πιστεύουμε όλοι ακράδαντα ότι κάποτε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτοί που βρίσκονται στο χώμα θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και θα αναστηθούν». Αυτά τους είπε ο Αυτοκράτορας και γονάτισε ευλαβικά μπροστά τους, ευχαριστώντας και δοξάζοντας το Θεό που τον αξίωσε να ζήσει ένα τόσο μεγάλο θαύμα. Οι Άγιοι τον σήκωσαν από το έδαφος, ενώ εκείνος τους φιλούσε τα χέρια, κλαίγοντας. «Από τώρα και στο εξής, ευσεβέστατε Αυτοκράτορα», του είπε ο Άγιος Μαξιμίλιανος, «η βασιλεία σου θα είναι πανίσχυρη, διότι η δυνατή πίστη σου στον Ιησού Χριστό θα σε προστατεύει από κάθε κακό. Μάθε λοιπόν ότι για χάρη σου μας ανέστησε ο Θεός. Οι θερμές προσευχές και οι εικεσίες σου να φέρει την ειρήνη στην Εκκλησία του, που βάλεται αυτόν τον καιρό από την αιρετική πλάνη, εισακούστηκαν από τον Θεό, ο οποίος μας ανέστησε για να φανερώσει με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο σε όλον τον κόσμο την αλήθεια της διδασκαλίας της Εκκλησίας για την κοινή ανάσταση». Για πολλές ώρες μιλούσαν οι Άγιοι για το ζήτημα αυτό και για διάφορα άλλα πνευματικά θέματα. Ο Αυτοκράτορας, ο Αρχιερέας, οι Άρχοντες και πολλοί άλλοι τους άκουγαν εκστατικοί, νιώθοντας την παραδείσια γλυκύτητα που φέρνει στην καρδιά η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεοδόσιος, μάλιστα, ο Αυτοκράτορας, για 7 ημέρες δεν βγήκε καθόλου από τη σπηλιά. Έμεινε εκεί συζητώντας και προσευχόμενος μαζί με τους Αγίους και διακονώντας τους για όλο αυτό το διάστημα, ο ίδιος σαν δούλος και φτωχός υπηρέτης. Έφτασε όμως και η στιγμή που οι νέοι έγειραν το ιερό κεφάλι και το σώμα τους και με θείο θέλημα κοιμήθηκαν τον αιώνιο ύπνο. Ο Θεοδόσιος που στεκόταν δίπλα τους άρχισε να κλαίει γοερά. Αλλά και όσοι άλλοι ήταν παρόντες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Η καρδιά του ανθρώπου όταν βρίσκεται μπροστά σε τόσο συγκλονιστικά γεγονότα όπως ο θάνατος ή μάλλον η κοίμηση κάποιου, θλίβεται και πονά έστω και αν γνωρίζει ότι ο αποχωρισμός είναι πρόσκαιρος. Με διαταγή του Αυτοκράτορα κατασκευάστηκαν την ίδια ημέρα 7 αργυροεπίχρυσα φέρετρα στα οποία εναποτέθηκαν τα ιερά λείψανα. Αλλά το ίδιο βράδυ οι Άγιοι παρουσιάστηκαν σε όραμα στον Αυτοκράτορα ζητώντας να τους αφήσει να αναπαυθούν στο χώμα, όπως και έγινε. Πλήθος λαού μαζί με πολλούς επισκόπους και ιερείς τέλεσαν μια λαμπρότατη εορτή για τη δεύτερη κοίμηση των Αγίων Μαρτύρων. Με την ευκαιρία της εορτής αυτής, μάλιστα, ο Αυτοκράτορας έκανε μεγάλες δωρεές στους φτωχούς και απελευθέρωσε πολλούς φυλακισμένους, ευχαριστώντας θερμά το Θεό για το μεγάλο μυστήριο που τον αξίωσε να ζήσει. Μακάρι λοιπόν και εμείς οι αμαρτωλοί να τιμούμε πάντοτε και να δοξάζουμε τον Θεό, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η Εκκλησία μας, παιδιά μου, συνεχίζει ο Γέροντας Κλεόπας, έχει εκατομμύρια Αγίων και μαρτύρων που πίστεψαν και ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό.
Όλοι αυτοί τι είναι τώρα? Νεκροί? Ασφαλώς και όχι. Δεν είναι νεκροί οι Αγίοι μας. Είναι και κοιμημένοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Θέλουμε να ξέρετε τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά». Και ποιοι είναι εκείνοι οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά? Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι μαζί με το σώμα πεθαίνει και η ψυχή και ότι δεν θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι ειδωλολάτρες και όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και την Ανάστασή Του. Αλλά ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε εμένα και αν πεθάνει, θα ζήσει». Νοερός σταθήκαμε σε αυτήν την πλαγιά του Ταϊγέτου, στην αθάνατη ράχη. Εκεί που ο καθηγητής Λιαντίνης, μέσα σε μια σπηλιά, τελείωσε τη ζωή του. Βρεθήκαμε εκεί, διαβάζοντας τις μαρμάρινες πλάκες δίπλα στη σπηλιά με την υπογραφή του: «Ελλάδα και ήλιο ο πρώτος να βλέπω, έζησα έρημος και ισχυρός. Έγραψα τα ελληνικά και τον γκέμα σε 7 χρόνους από οργή για τους αιώνες που δεν θα υπάρχουν». Και δίπλα, νοερός, βάλαμε τις πλάκες, τα ονόματα των 7 παιδών εν Εφέσου και το μαρτύριό τους. Προσευχή για την ψυχή του δούλου του Θεού Δημητρίου και ένας λογισμός. Αμήν. Η Εκκλησία μας, παιδιά μου, συνεχίζει γέροντας Κλεόπας, έχει εκατομμύρια Αγίων και μαρτύρων που πίστεψαν και ομολόγησαν την πίστη τους στο Χριστό. Όλοι αυτοί τι είναι τώρα? Νεκροί? Ασφαλώς και όχι. Δεν είναι νεκροί οι Αγίοι μας. Είναι και κοιμημένοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Θέλουμε να ξέρετε τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε κι εσείς όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά». Και ποιοι είναι εκείνοι οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά? Είναι εκείνοι που νομίζουν ότι μαζί με το σώμα πεθαίνει και η ψυχή και ότι δεν θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι ειδωλολάτρες και όσοι δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και την Ανάστασή Του. Αλλά ο Χριστός μας λέει στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε εμένα και αν πεθάνει, θα ζήσει». Να μην χρειάζονται έπειτα βαθιστόχαστα φιλοσοφικά θεωρήματα και περισπούδαστες αναλύσεις, μα μόνο δάκρυα να κυλούν λυτρωτικά μαζί με λέπια από τα μάτια. Αρχόταν, λέει, εκείνο το απόγευμα του Ιούνιου 1998 εδώ στον Ταΐγετο, στην αθάνατη ράχη. Να άκουγες λίγο, αδελφέ μας Δημήτριε, και ύστερα να δίδασκες ξανά στους μαθητές σου. Να άκουγες με την αθάνατη ψυχή σου, αδελφέ μας, και να αποφάσιζες έπειτα αν υπάρχει το μετά και αν όλοι αυτοί που προσδοκούν την Ανάσταση είναι πεπλανημένοι. Μα τώρα πλέον γνωρίζεις. Άραγε, μπορείς τώρα να πείσεις τον Κύριο να μας πέμψει το φτωχό Λάζαρο, για να μας διαβεβαιώσει πως δεν πέθανε ο Θεός γέννητο. Μια προσευχή για την ψυχή του σπουδαίου αυτού καθηγητή ήταν η εκπομπή μας. Ένας γλυκός ύπνος, έλεγε, είναι ο θάνατος. Δεν υπάρχει μετά. Δεν υπάρχει αθάνατη ψυχή. Εμείς σκεφτήκαμε πως ο γέροντας Κλεόπας, μαζί με την ιστορία του, θα έπαιρνε και το μικρό ευχολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όπου μέσα του υπάρχει η ευχή των 7 παιδών «Εις ασθενή και μη υπνούντα», η οποία διαβάζεται από τον ιερέα σε όσους έχουν προβλήματα με τον ύπνο. «Αλλά και τους Αγίους σου και ενδόξους 7 παιδας, ομολογητάς και μάρτυρας της εις επιφανίας αναδείξας, εν τες ημέρες δεκίου του βασιλέως και αποστάτου, και τούτους κοιμήσας εν σπηλαίο έτη, ως ιβρέφη θάλποντα εν την ιδίη της αυτών μητρός, και μηδόλος υπομείναντας φθοράν, εις έπαινον και δόξαν της φιλανθρωπίας σου, εις ένδειξην και βεβαίωσιν ημών της παλιγενεσίας και αναστάσεως πάντων». Διαβάζεται λοιπόν αυτή η ευχή σε αυτούς που δυσκολεύονται με τον ύπνο.
Δεν είναι ο θάνατος ο μέγας συμπαντάρχης, κύριε καθηγητά, αδελφέ μας Δημήτρη. Υπάρχει ζωή μετά τη ζωή. Ο θάνατος νικήθηκε. Η ζωή του μέλλοντος αιώνος μας περιμένει. Τώρα το γνωρίζεις. Ο Κύριος σας αναπαύσει την ψυχή σου μετά τον Αγίο. Ευχόμαστε ο Χριστός μας, ο πολυέλεος Κύριος μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας του και τις μεσητείες των Αγίων 7 παιδών εν Εφέσο, να φωτίζει τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας φέρουν και πάλι στη συχνότητα του ευλογημένου ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, Κύριο. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.